Για να μου πείτε τι κάνετε. Πού πάτε ρε παιδιά? Ε? Πού πάτε? Πού? Στην Παναγία της Κυρία πάμε. Τι έχει σήμερα εκεί? Εκεί κάνουμε μια γιορτή κάθε χρόνο και πάμε στα λεω. Ναι. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται? Κάθε χρόνο. Συγγελιά? Ναι, ναι. Γίνεται κάθε χρόνο, είναι τους μεσοπεντηκοστής. Ναι. Συγκεκριμένα το Ευαγγέλιο είναι τη Σαμαρίτιδο σήμερα. Ναι. Την Τετάρτη είναι η χάρη της κανονικά της μεσοπεντηκοστής, αλλά εμείς οι καμπούσοι το γιορτάζουμε την Κυριακή. Ναι. Η Διδήμα την Τετάρτη και εμείς την Κυριακή. Είναι ένα έθιμο το οποίο το βρήκαμε από τους παππούδες μας, οι οποίοι πηγαίνοντας για τα νοτιόχωρα, κάποιες στιγμές μέναν εδώ από κάτω για λίγο ξεκούραση κλπ. Για τη χάρη της Παναγίας βλέπανε κάποια οράματα κλπ. Και χτίσαν αυτό το κελί το οποίο βλέπετε εδώ πίσω. Ναι. Και το οποίο προσπαθούμε να το συντηρήσουμε λίγο, να το φτιάξουμε τέλος πάντων για να μπορούμε να κάνουμε το πανηγύρι. Για να θυμόμαστε τους παππούδες μας και να κρατάμε και κάποια έθιμα παλιά. Ήθη και έθιμα. Ωραία. Αυτά. Έχει συμμετοχή πάντως. Συμμετοχή έχει κάθε χρόνο. Τυχαίνουν κάποια κάθε χρόνο, όπως πέρσι ας πούμε είχαμε τις εκλογές, αλλά εντάξει. Έρχεται ο κόσμος, μας τιμάει και μας βοηθάει. Ο πρόεδρος τι λέει? Έχουμε και κάποια θέματα τώρα τελευταία. Βγάλαμε μια άδεια να επισκευάσουμε λίγο αυτό, διότι θα πέσει το κεφάλι μας. Πάντα αφήναμε και τον χρόνο να πέσει το κεφάλι μας. Τα μαδέρια μας. Το επισκευάσαμε λίγο προσωρινά για σήμερα για το πανηγύρι. Και έχουμε βγάλει άδεια να το φτιάξουμε από την αρχή καινούριο. Με κάποιους ανθρώπους χορηγούς τέλος πάντων. Α, βγάλατε άδεια, Βγάλαμε άδεια βέβαια, γιατί η περιοχή εδώ είναι αρχαιολογική. Είναι και η εκκλησία είναι πολύ παλιά, είναι 14ο αιώνα. Και βγάλαμε κάποια συγκεκριμένη άδεια οικοδομική για να μπορούσαμε να επισκευάσουμε αυτό εδώ, να γίνει όπως ήταν μια πέργολα με ξύλα πάλι και κεραμίδια. Όπως ήταν. Περίπου σε κάνα μήνα θα έχουμε την άδεια στα χέρια μας να ξεκινήσουμε εργασίες.